Ανέστη και χρόνια πολλά. Μέρα μεγάλης χαράς σήμερα για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και εξίσου μεγάλης χαράς για την Επιτροπή Εκτελεστών του κληροδοτήματος του αημνήστου Γεωργίου Μαλινάκη, προεδρεύοντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Δαμασκηνού. Μέρα χαράς γιατί σήμερα έφτασε η ώρα μετά από επίπονες και επίμονες προσπάθειες ετών να υπογράψουμε με τον τελικό ανάδοχο του έργου ανέγερσης της νέας ψυχιατρικής κλινικής, υπερσύγχρονης ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Μία νέα κλινική που θα εκτείνεται σε τρεις ορόφους, μεικτού ευαδού 1.624 τετραγωνικών, αρχικού εκτιμόμενου κόστους κατασκευής στα 3.024.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τελικού κόστους αναδοχής στα 2.205.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Θα είναι, όπως είπαμε, μία υπερσύγχρονη. Θα είναι 30 κλινών, 20 νοσηλείας και 10 κλειστής νοσηλείας. Θα έχει χώρους μέσης και βραχίας νοσηλείας. Θα έχει χώρους για εργοθεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, όπως και χώρους ανάπαυσης του προσωπικού. Με πολύ σύγχρονο σχεδιασμό, χάρη στην εξαιρετική μελετητική ομάδα του κυρίου Πιστόπουλου, ενός συντοπίτη μας, αρχιτέκτονος. Και έτσι αναβαθμίζονται σημαντικά οι υπηρεσίες προς την κοινότητα. Ευχαριστώ. Σήμερα πόσες κλίνες χρησιμοποιούνται για την ψυχιατρική κλινική? Σήμερα χρησιμοποιούνται οι ίδιες κλίνες, με τη διαφορά ότι η ψυχιατρική κλινική, μετά το πρόγραμμα ψυχαργός, όταν μετακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, κατέλαβε τις κτηριακές εγκαταστάσεις του χώρου που προοριζόταν για λοιμωδών και AIDS. Το σημαντικό το οποίο αξίζει να αναφερθεί είναι ότι τώρα ένα μέρος της υφιστάμενης ψυχιατρικής κλινικής θα έρθει να ενωθεί με την καινούργια ψυχιατρική κλινική και ο υπόλοιπος χώρος πλέον απελευθερώνεται και ήδη είμαστε σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ, με τη Διοίκηση 7η ΥΠΕ και το Υπουργείο για να ξαναδώσουμε στην κοινότητα και στο νοσοκομείο τον χώρο των λοιμωδών. Η Διαθήκη είναι το 2008. Πέρασαν 15 χρόνια. Διαθήκη ακριβώς είναι τον Αύγουστο του 2008. Μιλάμε για 15 χρόνια για να εκτελεστεί μια Διαθήκη. Όλοι ξέρουμε, έχει να κάνει με την ελληνική γραφειοκρατία, με τον τρόπο λειτουργίας. Εξ όσων γνωρίζω και ιστορικά αυτό που μου έχει μεταφερθεί, υπήρξαν, θα σας τα πει και ο Σεβασμιότατος, ο οποίος από το 2009 έχει όλη την ιστορία. Και νομίζω θα ήταν προτιμότερο να αναφερθεί στον κόσμο του. Όσον με αφορά εμένα σαν διοικητή, αυτό που γνωρίζουμε από το 2020 που αναλάβαμε και μετά, με επιμονή και υπομονή, και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την αρμόδια Υπουργό για Θέματα Ψυχικής Υγείας, την κυρία Ράπτη, αλλά και τον Σεβασμιότατο και τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου και της 7ης ΥΠΕ, όπως επίσης και τον προηγούμενο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, τον κύριο Πολυζωήδη και τα στελέχη μας, για την αρτιότητα του φακέλου, ώστε επιταχύναμε πάρα πολύ γρήγορα τις διαδικασίες για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Ξέρετε, είχαμε δύο άγωνους διαγωνισμούς. Ενώ προσφέραμε ένα σχετικά υψηλό τίμημα, ίσως ήταν η άνοδος του κόστους κατασκευής των υλικών, αλλά τελικά, μετά, μέσα από υπομονή και επιμονή, φτάσαμε σε ένα πάρα πολύ καλό τίμημα. Και σε πάντα αυτό που έλεγε ο Σεβασμιότατος, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην καλύτερη δυνατή τιμή. Έναρξη εργασιών και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Η έναρξη εργασιών θα γίνει άμεσα. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι 2 χρόνια. Όσον αφορά το κληροδότημα Μαλινάκη, εκείνο που θυμόμαστε είναι ότι το ποσό το τελικό το οποίο άφησε ο αείμνηστος Γεώργιος Μαλινάκης ξεπερνάει αρκετά το ποσό το οποίο μας είπατε ότι θα διατηρηθεί. Είναι 5 εκατομμύρια. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα χρήματα υπάρχει πρόβλεψη για το τι ακριβώς θα γίνουν? Σαφώς. Καταρχήν, η κλινική πρέπει να εξοπλιστεί. Τώρα μιλάμε για το κτηριακό και ηλεκτρομηχανολογικά. Η κλινική θα πρέπει να εξοπλιστεί. Όλος ο εξοπλισμός και η συντήρηση της λειτουργίας της κλινικής προβλέπεται να γίνεται από το κληροδότημα, από το υπόλοιπο ποσό που φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου σήμερα, από το κληροδότημα Μαλινάκη. Ωραία.